Δίχως αμφιβολία, αυτό το παιχνίδι έχει ξεχωριστή σημασία για όσους αγαπάνε αυτήν την ομάδα. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες και αυτό φαίνεται από τις εκδηλώσεις του κόσμου, πως το περίμενε με ανυπομονησία. Είναι το ιδανικό σκηνικό για τους παίκτες που θα κληθούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Το Emirates, ένα αθλητικό μνημείο του Βορείου Λονδίνου, σημείο αναφοράς για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους. Το παιχνίδι ξεκίνησε και προμηνύεται συναρπαστικό. Είναι μόνος με τον τερματοφύλακα. Η Ελλάδα θα... Μέση! Απομακρύνουν την μπάλα. Ο αμυντικός εδώ ξελάσπωσε την ομάδα του. Σουτάρι! Εδώ τον νίκησε κατά κράτος. Μπράβο του. Μέση ετοιμάζεται για την εκτέλεση αυτού του. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Καλό διάβασμα της φάσης. Ναι, βγήκε έγκαιρα στην μπάλα. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Ο ορισμός του passing game. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Η μπάλα προς τα... Μία κεφαλιά. Παρατρίχα να το βάλει. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Εδώ αραμίστηκε η μπάλα. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Και καταφέρνει να την κόψει. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Μέση! Και πάλι. Και θα κάνει το θαύμα του ο goalkeeper. Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Ο Λεβαντόφσκι αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Η Ελλάδα κέρδισε το δεύτερο κόρνερ. Οι αντίπαλοι τους... Κεφαλιά! Καλή επέμβαση του πορκέρο. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Κάνει το γέμισμα. Και να η ευκαιρία για την αντεπίθεση. Απ' τη μία άκρη στην άλλη. Κατάφερε και την κράτησε. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ο Μέση με την θα εξαπολύσει το σούτ. Πραγματικά φάση καρμπών με την προηγούμενη. Μάλλον κάτι πρέπει να αλλάξουν στο παιχνίδι τους. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ναι, πέρασε η παλιά. Μόνο ο goalkeeper του μείνει. Παρά την ήττα που έφαγε σε αυτήν την φάση, δεν νομίζω να πτωηθεί. Ίσα-ίσα, με την πρώτη ευκαιρία θα το ξαναδοκιμάσει. Νεϊμάρ, θα ψάξει το γκολ. Και η μπάλα είναι γκολ. Ωραία ενέργεια για την Ελλάδα. Ό,τι κι αν έκαναν οι αντίπαλοι για να τον σταματήσουν, αυτός το χαβάτ. Όπως βλέπουμε, διαχειρίστηκε πολύ καλά τη φάση ο επιτιθέμενος και βρήκε την καταλληλότερη στιγμή για να σουτάρει. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο του σκορ στο 1-0. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν, να βάλουν και ένα. Σουτάρει προς το τέρμα. Είναι μέσα! Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο! Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα συστήματά τους. Ψάχνουν για το λάθος, πιέζουν τον αντίπαλο και μόλις του πάρουν την μπάλα ξεχύνονται στην αντεπίθεση. Και από ό,τι φαίνεται αποδίδει. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Σωστή ανάγνωση την έκανε δικιά του. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα.
έπειτα από πίεση. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Έξυπνη η πάσα του. Καλή ιδέα, τα έχει τα τρεξίματα. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Η Ελλάδα το χρειαζόταν πραγματικά αυτό. Μπράβο, σπουδαία ενέργεια. Κατάφεραν και απέφυγαν τον γκολ. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος, νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Μπήκε! Νομίζω ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που έγινε το λάθος. Μα τι έκανε. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Επαγγελματίας παίκτης απαγορεύεται να είναι τόσο αναποφάσιστος. Πλέον υπολείπονται ένα γκολ από τους αντιπάλους. Αυτό που πέτυχαν είναι πολύ σημαντικό και τους δίνει πίστη. Όμως μπορούν να πιέσουν για να πετύχουν την ισοφάριση. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Και γίνεται ξανά δικιά τους. Καλή παλιά. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Εμπαπέ. Α, δεν τη φτάνει αυτό. There will be one minute at a time. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Δεν το πολύ σκέφτηκε και καλά έκανε. Το σφύριγμα του διαιτητή σηματοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Στο πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Πάσεις, γκολ, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει έτσι. Διασκεδαστικό το παιχνίδι ως τώρα, Χριστό. Έγιναν λάθη και από τις δύο μεριές, αλλά έτσι είναι η μπάλα. Χτίζεις πάνω στα λάθη του άλλου. Όποιος καταφέρει να περιορίσει, μάλλον θα χαμογελάσει το τέλος. Μόνο ένα γκολ διαφορά. 2-1 είναι το σκορ. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Η Ελλάδα θα μπει μάλλον με φρέσκες ιδέες στο τερέν. Για να δούμε αν θα τους βγουν όμως. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να την πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Νεϊμάρ, δεν θα τα καταφέρει εδώ, μπερδεύτηκε μάλλον. Χάλαν, μπράβο του, καλή κίνηση. Πολύ καλή πάσα. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Εμπαπέ, καλή προσπάθεια εδώ. Αν έβρισκε και τον συμπαίκτη του, θα ήταν ακόμα καλύτερη. Ο Παναθηναϊκός εδώ μπορούσε να δείξει περισσότερη υπομονή, αλλά και προσοχή. Σαν να έδειξε ξεκάθαρα στον αντίπαλο τι επρόκειτο να κάνει. Πέτρι. Τη σηκώνει πάνω από την άμυνα. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Ωραία κίνηση. Την πήρε. Τον βοήθησε όμως και ο αντίπαλος. Φάνηκε τι θα έκανε. Εδώ παραμύστηκε η μπάλα. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Η μπάλα στο πλεκτό. Τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα για αυτούς. The goal scorer for Greece after 61 minutes is number 18,
Erling Haaland. Substitution on the field. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά, στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στη σκαριά. Πολύ καλή σκέψη από τον coach, γιατί η ομάδα του τώρα χρειάζεται μια ένεση στο δημιουργικό κομμάτι. Στα δύο τέρματα πλέον η διαφορά. Εκεί στον πάγκο κάποιος μάλλον θα αρχίσει να χαμογελάει, γιατί όλα βαίνουν σύμφωνα με το πλάνο του. Νεϊμάρ! Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Πήγε η... Σφυρίζει ο ρέφερι. Είναι φάουλ. Μέση. Δεν άργησαν να την ξαναπάρουν. Είναι επί... Να και το σουτ τώρα. Άλλο ένα γκολ. Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Εδώ φάνηκε καθαρά πόσα πράγματα μπορεί να κάνει ένας επιθετικός, ακόμα και χωρίς την μπάλα. Η προσποίηση που έκανε ήταν μισό γκολ. Φανταστική δουλειά με το σώμα του, μπράβο. Είναι αυτό που λέμε, του έστειλε για τσάι. Σιγά σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο στον αγώνα. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Καλή η σκέψη του, αλλά υπολόγισε λάθος την απόσταση. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Τέτα τέτ, σουτάρει με δύναμη. Substitution on the field. Θα εκτελέσουν το τρίτο τους κόρνερ. Η αντίπαλη ομάδα είναι ακόμα στο 0. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Η Ελλάδα έχει τον λόγο τώρα. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο αν δεν προσέξεις. Σωστή ανάγνωση, την έκανε δικιά του. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Και καταφέρνει να την κόψει. Ναι, βγήκε έγκαιρα στην μπάλα. Μόντριτς. Διαβήτης η παλιά του. Επικίνδυνη αυτή η παλιά. Αλλά τελικά τίποτα. Ο Μέση με την μπάλα. Ξεκινάει η κόντρα. Μέση βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Γκολ! Εντάξει, από εδώ και πέρα κάθε γκολ είναι σαν να κλέβουν εκκλησία. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος του. Ο Μέση αξίζει πραγματικά συγχαρητήρια. Ήταν υπέροχος μέχρι το τέλος. Ενώ συχνά βλέπεις παίκτες να πηγαίνουν πολύ καλά και μόλις μπαίνουμε στην περιοχή όμως να τα θαλασσώνουν. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε. Αυτό είναι φάουλ ακριβώς στη γωνία της περιοχής. Μήπως είναι πέναλτι? Όχι, όχι. Θεωρήθηκε ότι ήταν λίγο εκτός περιοχής. Βίργκιλ Βαν Ντάικ. Είδε την κίτρινη κάρτα για την ανάμειξή του στην προηγούμενη φάση. Η επέμβαση ήταν λίγο κοινική θα έλεγα, αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Με τι δύναμη κλώτησε την μπάλα. Και την ξανακερδίζουν. Χάλαν. Ντε Πολ. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Χάλαν. Είναι offside. Α, δεν την φτάνει. Λεβαντόφσκι. Σκοράρει. Και ξανά μέσα. Καταντά βασανιστικό πια για κάποιους. Νομίζω πλέον αγγίζουμε τα όρια του εξευτελισμού. Μετά από αυτή την ήττα μπορεί και να τους μείνουν κουσούρια. Και με αυτό φτάνει τα δύο τέρματα για σήμερα. Number 10. Robert Lewandowski. Λέω το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια τους.
Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Ωου, καλό διάβασμα της φάσης. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Ο Ντε Πολ με την μπάλα. Εμπαπέ, γεννάει κεφαλιά. Το πιάσε, μπράβο του. Γεννάει ευκαιρία. Η μπάλα out από το πλάι. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Περνάει την μπάλα ψηλά, πάνω από τους αντιπάλους. Νέιμαρ, πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Στέλνει μακριά την μπάλα. Και αυτό...